Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις, η ώρα είναι 7 και 1 και νομίζω ότι είναι ώρα, Μέρη Καριωτάκη, να πάμε προς τα ανατολικά. Να πάμε στο Δήμο Αγίου Νικολάου, εκεί που ένα νέο πρόσωπο αναλαμβάνει το Δημαρχιακό Θόκο, ο κύριος Μανώλης Μενεγάκης, και έχουμε τη χαρά να τον έχουμε κοντά μας, να μας ξεδιπλώσει όλα όσα σκέφτεται, όλα όσα σχεδιάζει για την επόμενη πενταετία. Κύριε Μενεγάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και χρόνια σας πολλά, καλή χρονιά και στους τηλεθεατές μας. Κύριε Μενεγάκη, λίγες ώρες αφότου ανακοινώσατε το, λίγη ώρα αφότου ανακοινώσατε το εκτελεστικό σχήμα της περιόδου από σήμερα μέχρι και την επόμενη πενταετία, σωστά? Ναι, έτσι είναι. Βλέπω 9 αντιδημάρχους στο σχήμα. Δεν θυμάμαι, είναι περισσότεροι ή λιγότεροι από τα προηγούμενα χρόνια? Είναι 2 περισσότεροι, διότι καταργήθηκαν 2 από τα νομικά πρόσωπα που είχε ο Δήμος. Ήταν ο Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών και ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός. Αυτά τα 2 νομικά πρόσωπα καταργήθηκαν, οπότε σύμφωνα με τον καινούριο νόμο προστέθηκαν 2 ακόμα πρόσωπα ως αντιδήμαρχοι. Μάλιστα. Δώστε μας έτσι ένα στίγμα, Δήμαρχε, για το νέο εκτελεστικό σχήμα που ανακοινώσατε, που είναι πολύ φρέσκες έτσι οι ανακοινώσεις. Ένα στίγμα. Νέα πρόσωπα βλέπουμε, πολλά νέα πρόσωπα, νέοι άνθρωποι. Όλος ο συνδυασμός είναι μια νέα πρόταση, να σας πω την αλήθεια. Έχει βεβαίως κάποια έμπειρα παλαιά πρόσωπα που είχαν ξαναεκλεγεί, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι ένας νέος συνδυασμός με ανθρώπους οι οποίοι δοκιμάζονται σε θέσεις της αυτοδιοίκησης, ενώ σε διοικητικές θέσεις της αυτοδιοίκησης για πρώτη φορά. Γενικώς τα κριτήρια, αν αυτό που με ρωτήσατε είναι τα κριτήρια με τα οποία συνδέθηκε αυτή, είχε να κάνει περισσότερο με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να δουλέψει καλύτερα. Διότι αν δείτε όσο περνάνε τα χρόνια, το πεδίο της αυτοδιοίκησης γίνεται και όλο πιο απαιτητικό, αν παρατηρήσετε, η εξέλιξη δηλαδή της νομοθεσίας, αυτοδιοίκησης και των αρμοδιοτήτων που δίνονται είναι συνεχώς αυξανόμενη. Έτσι. Και χρειάζεται πολύ βοήθεια, πολύ στήριξη. Και οι δημότες... Χωρίς, βεβαίως, από την άλλη να δίνονται και τα οικονομικά κίνητρα, τα όπλα οικονομικά για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε όλες αυτές τις προκλήσεις. Έχετε δίκιο. Πάντα υπάρχει μία έλλειψη, θα λέγαμε, σε οικονομικούς πόρους σε σχέση με το πλήθος και το εύρος των αρμοδιοτήτων. Όμως, σε κάθε περίπτωση, αυτοί ακούμε κανονικά. Ναι, σας ακούμε κανονικά. Ναι, ναι. Όμως, υπάρχουν πάντα δυνατότητες και χρηματοδοτικά εργαλεία, όπου αν καταφέρει η αυτοδιοίκηση, ο κάθε Δήμος, να είναι προετοιμασμένος να μπορεί να τα διεκδικεί, να απορροφάει κονδύλια δηλαδή, γιατί δεν είναι μόνο τα ίδια κεφάλαιά του, είναι και οι διάφορες χρηματοδοτήσεις που διατίθενται. Αν μπορεί λοιπόν να είναι έτοιμος και να οργανώσει καλύτερα τα πράγματα, πηγαίνει καλύτερα. Δηλαδή θέλω να πω ότι ας μην μένουμε μόνο στις ελλείψεις, ας δούμε τις δυνατότητες που έχουμε ρεαλιστικά και να προχωρήσουμε. Πιστεύω ότι έχουμε δυνατότητες. Και ο στόχος μας είναι να προχωρήσουμε με αυτές όσο καλύτερα γίνεται. Κύριε Μενεγάκη, αυτή η κατάργηση των 2 δημοτικών οργανισμών στην οποία αναφερθήκατε, σας βάζει δύσκολα για τα επόμενα χρόνια? Είναι κάτι που σας βάζει έτσι δύσκολα κάποια εμπόδια ή θα είναι φυσιολογική η εξέλιξη? Κάθε αλλαγή έχει και τα καλά της, έχει τα υπέρ, έχει τα κατά. Σίγουρα για τους δήμους του μεγέθους του δικού μας, η κατάργηση των νομικών προσώπων δημιουργεί κάποια μεγαλύτερη περιπλοκότητα, θα έλεγα, στις διαδικασίες. Κάνει τις διαδικασίες λίγο πιο δύσκολες. Απ' την άλλη, όμως, αυξάνει και τον έλεγχο της Δημοτικής Αρχής. Τον έλεγχο με την καλή έννοια εννοώ να μην ξεφεύγουν διαχειριστικά, ας πούμε, κάποια πρόσωπα. Γίνεται δηλαδή πιο εφικτή η σωστή διοίκηση, ας πούμε, των αντικειμένων, ας το πω έτσι. Πάντως θα δυσκολέψει κάποιες διαδικασίες και μέχρι να βρούμε τα πατήματά μας που λέμε λαϊκά, θα περάσει ένα τίποτα. Ευελπιστούμε να μην πάρει πολύ μεγάλο διάστημα αυτό. Έχουμε κάνει και μια προετοιμασία όσο μπορέσαμε για να προσαρμοστούμε γρήγορα.
Λοιπόν, ήθιστε τα τελευταία χρόνια, κύριε Μενεγάκη, να μιλάμε για τις πρώτες 100 μέρες της διακυβέρνησης κάποιου. Τι είναι αυτές οι πρώτες 100 μέρες και τι προτίθεται να συμβεί, να κάνουν, ποιες είναι οι προτεραιότητες για αυτές τις πρώτες 100 μέρες. Για σας, στο Δήμο Αγίου Νικολάου, τι είναι το πρώτιστο, από πού θα ξεκινήσετε, τι είναι αυτό που είπατε πρώτα απ' όλα στους συνεργάτες σας? Ρεαλιστικά μιλώντας, τις πρώτες αυτές μέρες, επειδή είναι, όπως καταλαβαίνετε, μια περίοδος προσαρμογής και προετοιμασίας για διάφορα αντικείμενα, οι στόχοι, ρεαλιστικά μιλάμε πάντα, έτσι, οι στόχοι είναι μικρές βελτιώσεις, αλλά ουσιαστικές, της καθημερινότητας των πολιτών, που έχουν να κάνουν δηλαδή με την καθαριότητα, με την κυκλοφορία, με τη διευθέτηση στις διάφορες γειτονιές του Δήμου, στα χωριά μας, και τα παράλληλα με αυτά να αρχίσει και να γίνεται και εμφανής μια καλύτερη οργάνωση του Δήμου. Διότι αυτό που σας έλεγα πριν, η προετοιμασία, είναι ότι εντοπίζουμε συνεχώς και έχουμε εντοπίσει και προεκλογικά, αλλά εντοπίζουμε συνεχώς με τη συνεχιζόμενη ενημέρωση οργανωτικά θέματα τα οποία χρειάζονται διευθέτηση. Και όταν αυτά μέσα στις πρώτους μήνες έρθουν σε μία ισορροπία και γίνουν οι κατάλληλες κινήσεις, τότε μετά θα αρχίσει να παράγεται και περισσότερο έργο, που είναι και αυτό που θέλουν και οι συμπολίτες μας. Πάντως, μικρές έτσι πανεμβάσεις καθημερινότητας θα υπάρξουν. Και βέβαια, κάποια συνεχιζόμενα έργα, τα οποία βρίσκονται σε πολύ όριμο στάδιο και έχει έρθει η ώρα σε αυτό το διάστημα να υλοποιηθούν. Κύριε Μενεγάκη, στο κυκλοφοριακό μέτωπο, μάλλον είναι έτσι φρέσκο σχετικά και το εγχείρημα της ο θεσμός αστικής συγκοινωνίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Πώς το βλέπετε να έχει περπατήσει? Νομίζω ότι έχει κάνει ένα δυναμικό ξεκίνημα, έτσι. Και αν θα έχει συνέχεια. Και αν θα έχει συνέχεια, βεβαίως. Θα σας έλεγα ότι άργησε κιόλας να γίνει στην περιοχή μας. Να θέλω να πω ότι και από πιο παλιά υπήρχε αυτή η ανάγκη. Τώρα που εφαρμόστηκε, έδειξε ότι είναι ένα πετυχημένο μέτρο. Βέβαια, είναι δωρεάν αυτή τη στιγμή και θα συνεχίσει για ένα διάστημα να είναι δωρεάν. Η μετάβασή του σε ένα στάδιο που θα πρέπει να δίδεται ένα μικρό αντίτιμο για να είναι και βιώσιμο, θέλει μια καλή μελέτη. Πάντως, εμάς τις προθέσεις μας είναι να διευρυνθεί κιόλας, με την έννοια να αυξηθούν και δρομολόγια της αστικής. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ένα δρομολόγιο, ενώ μόνο μία κατεύθυνση. Αυτό είναι. Και να φτιαχτεί ένα άλλο δρομολόγιο, το οποίο να καλύπτει και ευρύτερη περιοχή του αστικού κέντρου μας. Και βέβαια να καλύπτει και να συνδέει και όλες τις περιοχές του Δήμου. Γιατί έχετε περιμετρικά τόσες ομορφιές, τόσα όμορφα χωριά, που θα πρέπει να τα συνδέσετε κάπως. Ναι, αυτό για να είμαστε ακριβείς, δεν είναι αστική συγκοινωνία, είναι διακοινοτική, ας το πούμε, συγκοινωνία, ας την πούμε έτσι, η οποία είναι μεσοπρόθεσμος στόχος δικός μας, γιατί πραγματικά δεν είναι μόνο ότι μπορείς να πας, είναι και ένας μοχλός τοπικής ανάπτυξης αυτός. Πολύ σωστά. Μια περιοχή που έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με εύκολο τρόπο σε περιοχές που το ΚΤΕΛ, ας πούμε, δεν καλύπτει και το καλέσει εμείς ή έχουμε βοηθήσει στο να γίνει αυτό, είναι περιοχές που και συγκρατούν τον πληθυσμό, που ξέρετε, η αστιφυλία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα σε όλη την Κρήτη, το γνωρίζετε, και σε εμάς και στο Δήμο μας, και ταυτόχρονα δίνει το έναυσμα σε ανθρώπους να πάνε να εγκατασταθούν εκεί, καινούργιες οικογένειες, γιατί όχι κιόλας. Αν έχεις συγκοινωνία, να πας σε ένα έτσι πολύ ωραίο περιβάλλον, περιαστικό ή λίγο μακριά από τα κυρίως αστικά κέντρα, είναι μια πολύ καλή επιλογή. Γιατί, έτσι, όχι, πέρα από το αστικό κομμάτι, τον Άγιο Νικόλαο Δήμαρχε, για τις άλλες δημοτικές ενότητες, για την περιοχή της Νεάπολης και των γύρω χωριών, για την περιοχή του Καλού Χωριού, ποιος είναι ο σχεδιασμός, το όραμά σας? Εντάξει, πολλά έχουμε πει που μπορούν να γίνουν. Αν μπορούσα να τα συμπτύξω σε ένα, θα σας έλεγα ότι στόχος μας είναι σε κάθε δημοτική ενότητα και στις κοινότητές μας να υπάρξει ένα τοπικό σχέδιο ανάπτυξης με τα όλα αυτά τα αναπτυξιακά και χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε, όπως είναι το LEADER και άλλα προγράμματα που έχουμε, το οποίο να λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κοινότητας και να προτείνει και να σχεδιάζει έργα, υποδομές, θέλω να πω, πάνω στις κοινότητες αυτές, ταυτόχρονα όμως να αναδεικνύει και τα προϊόντα που παράγει και τα αξιοθέατα που έχει
και να οργανώνει τη γενικότερη διαδρομή, ώστε να γίνεται μια σύνδεση όλη της παραγωγικής οικονομίας και του πολιτισμού κάθε περιοχής. Έτσι λοιπόν αυτό το πράγμα θα ανεβάσει μια σκάλα παραπάνω όλο τον τόπο και όπως σας είπα πριν θα συγκρατήσει και τον πληθυσμό και θα προκαλέσει, αν θέλετε, και μια άνθηση σε αυτές τις περιοχές. Γιατί δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά έχουμε μια πολύ όμορφη περιοχή στο Δήμο μας, γενικότερα τα χωριά μας, και αξίζει τον κόπο να αναδειχθούν και να ανέβουν. Δεν περιαυτολογείτε, προσυπογράφουμε, κύριε Δήμαρχε. Θέλω ξεκινημένη καλή θέα, όμορφη θέα. Έτσι, είναι ένα όμορφο μέρος, το οποίο καλούμαστε κι εμείς ως μια νεότερη γενιά να το αναδείξουμε και να το υποστηρίξουμε. Λοιπόν, είμαστε και στην αρχή της χρονιάς αυτής, αλλά και πολύ λίγο πριν ξεκινήσουν οι προετοιμασίες για την τουριστική σεζόν. Κατεξοχήν τουριστική περιοχή, ο Άγιος Νικόλαος, με τόσες ομορφιές, με τόσα φέρετρα, γύρω και τριγύρω. Υπάρχει ένα ζήτημα σε ό,τι αφορά την εξωστρέφεια, θα λέγαμε. Γιατί αυτή τη στιγμή έχετε μια Ελούντα δίπλα σας, για παράδειγμα. Όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι εξίσου προβεβλημένες και οι υπόλοιπες περιοχές ή ανεπτυγμένες και οι υπόλοιπες περιοχές, παρά το γεγονός ότι δεν υστερούν σε ομορφιά, σε καθαρότητα νερών, σε όλα αυτά. Σωστά, έχετε δίκιο. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου στο σύνολό του και στην πιο παλιά μορφή του και μετά την συνένωση όλου του Μιραμπέλου, όλης της επαρχίας Μιραμπέλου, δηλαδή όταν, από τη στιγμή που συμπεριλήφθηκε ένα τόσο μεγάλο παραλιακό μέτωπο από το Καλό Χωριό μέχρι Αγίου Νικόλαο, Ελούντα, Πλάκα και μετά από πάνω στο Σύση και Μήλατο και Σύση, όλο αυτό το πολύ μεγάλο μέτωπο, έχει κάποιες περιοχές που είναι πιο προβεβλημένες, έχετε δίκιο, και κάποιες άλλες λιγότερο. Και έχει και μια ενδοχώρα η οποία μπορώ να σας πω ότι είναι πολύ λιγότερο προβεβλημένη ακόμα και από κάποια μέρη που προείπα. Γενικώς ήταν όμως, μπορεί να πει κανείς, και είναι, ο Δήμος μας είναι ένας εξωστρεφής Δήμος. Αλλά μπορεί προφανώς να γίνει και περισσότερο εξωστρεφής σε όλες τις περιοχές του και μάλιστα να συνδέσει και το κυρίως παραλιακό και τουριστικό κομμάτι του με την ενδοχώρα του. Διότι η ενδοχώρα του, πέραν της ομορφιάς που είπαμε ότι έχει, τα χωριά μας ας πούμε έχουν και η φύση ας πούμε και όλα αυτά που πάνε στην ενδοχώρα, έχει και ένα μεγάλο πολιτιστικό απόθεμα το οποίο μπορεί να αποτελέσει τον κρίκο με τον οποίο η τουριστική ανάπτυξη συνδέεται με τον τοπικό πολιτισμό, με την ταυτότητά μας. Και ξέρετε ότι οι επισκέπτες πλέον θέλουν ταυτότητα. Δεν θέλουν μόνο υπηρεσίες, γιατί οι υπηρεσίες βρίσκουν αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, παντού. Και με καλύτερες τιμές. Ξέρετε, δεν είναι. Δηλαδή, πρέπει να έχεις κάτι μοναδικό για να θέλουν να έρθουν εδώ. Είναι όπως εσείς. Ο τόπος που θέλετε να ζείτε είναι ένας τόπος που σας τραβάει σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο επειδή έχετε ένα καλό σπίτι, ας πούμε, και ένα καλό δρόμο. Είναι και άλλα πράγματα που σας τραβάνε σε έναν τόπο. Έτσι λοιπόν, και εμείς αυτός είναι ο στόχος μας. Να συνδέσουμε δηλαδή, να τον κάνουμε πιο εξωστρεφή το Δήμο μας, όλο το Μιραμπέλο, αλλά ταυτόχρονα να αναδείξουμε την ταυτότητα τη δική μας την πολιτιστική ως μέσο το οποίο θα αυξήσει την εξωστρέφειά μας. Σωστά. Ό,τι κάνουμε να έχει μια ιδιαίτερη ταυτότητα. Αυτό θέλουμε. Δήμαρχε, σημείο αναφοράς πάντως έτσι, τουριστικά και πολιτιστικά είναι και η Σπιναλόγκα για το Δήμο Αγίου Νικολάου. Και εκεί τώρα έχουμε και σημαντικές εξελίξεις. Έχουμε και το καλώδιο της ηλεκτροδότησης της Σπιναλόγκα που ξεκίνησαν προσφάτως οι εργασίες. Είναι βεβαίως. Η Σπιναλόγκα είναι ένα από τα πιο επισκέψιμα μνημεία της χώρας. Ξέρετε, μετά την ΟΣΟ είναι το δεύτερο μνημείο, κάποιες φορές το δεύτερο, κάποιες λιγότερο, αλλά θέλω να πω είναι ένα πάρα πολύ επισκέψιμο μνημείο, το οποίο έχει και νεότερη ιστορία, όπως γνωρίζετε. Είναι όμορφο, είναι νησί, είναι απ' όλα. Διθυράμβους επιφυλάσσουν οι ξένοι επισκέπτες στα social media και στις πλατφόρμες γενικότερα για τη Σπιναλόγκα. Βοήθησε και το μυθιστόρημα της Βικτόρια Χίσλο. Και το σύριαλ που είχε παιχθεί. Απλά βοηθήσανε, έχει έτσι μία, αλλά πιο πολύ είναι αυτό το πολιτιστικό, θα έλεγα, βάρος που έχει. Και της αξίζει να μπει και στα πολιτιστικά μνημεία τα προστατευόμενα της UNESCO και γίνεται μια προσπάθεια από το Δήμο μας, η οποία... Εκεί θα ξαναγίνει η προσπάθεια, κύριε Μενεγάκη, διότι η πρώτη προσπάθεια, όπως όλοι ξέρουμε, δεν τελεσφόρησε, απέτυχε, ναυάγησε δηλαδή, πρακτικά. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η πρώτη προσπάθεια, μια εισήγηση υπήρξε, η οποία δεν είναι θετική.
Και ξέρετε, όταν βλέπετε ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, μια προοπτική, κάπως, ας το πούμε, έχει παγώσει. Δεν μπορώ να πω ότι έχει ολοκληρωθεί αρνητικά ή θετικά. Έχει παγώσει. Στο χέρι μας είναι να συνεχίσουμε την εκδίκηση με κάποιες καλύτερες προϋποθέσεις. Οι υποδομές, πάντως, κύριε Μενεγάκη, αν τις αποκτήσεις πιναλόγκα, δηλαδή τη σταθερή ηλεκτροδότηση, βιολογικό καθαρισμό και όλα αυτά, νομίζω ότι βοηθούν και στην κατεύθυνση αυτή της διεκδίκησης ένταξης της στον κατάλογο. Βοηθούν πάρα πολύ. Και να σας πω και ότι το διπλανό νησί στη Σπιναλόγκα είναι ένας απόλυτα προστατευμένος αρχαιολογικός χώρος, ο οποίος δημιουργεί ένα συνδυασμό τοπίου που έχει και αρχαιολογική σημασία. Και θα θέλαμε και αυτό να μπορεί να γίνει επισκέψιμο ήπια με σεβασμό στην αρχαιολογική του σημασία. Και γενικώς είναι ένα σύμπλεγμα εκεί το οποίο αξίζει. Και αυτός είναι και ο λόγος που, ξέρετε, ένας βασικούς λόγους που αντιδράσαμε και στεναρά ως τοπική κοινωνία στο σχέδιο με τις πλωτές ανεμογεννήτριες που θα είχαν οπτική επαφή με την Σπιναλόγκα, γιατί πραγματικά θα καθιστούσε απαγορευτική την οποιαδήποτε ένταξή της στα προστατευόμενα μνημεία της UNESCO, μια τέτοια εξέλιξη. Πραγματικά είναι απορίας άξιον ποιος θα ήθελε να χαλάσει αυτή την πανέμορφη εικόνα που έχει κανείς όταν βλέπει τον κόλπο στο Μιραμπέλο. Δηλαδή, πραγματικά είναι. Και ποιος σκέφτηκε να τα χωροθετήσει τα αιωλικά πάρκα τώρα εκεί, τόσο κοντά στη Σπιναλόγκα, δηλαδή στον κόλπο του Μιραμπέλο. Εντάξει. Εξαρτάται τι κριτήρια βάζει ο καθένας. Πάντως, θέλω να πω, εντάξει, διάφορα συμφέροντα που κοιτάνε το επενδυτικό, ας πούμε, κέρδος και γενικότερα την ωφέλεια, την ενεργειακή ενδεχομένως από μια νέα επένδυση, όμως ποτέ δεν είναι τα πράγματα μονοσήμαντα. Εδώ έχουμε παραμέτρους οι οποίοι είναι τόσο σοβαροί που καθιστούν απαγορευτικοί, τουλάχιστον κατά τη δική μας αντίληψη, οποιαδήποτε συζήτηση περί αυτού. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, η Σπιναλόγκα είναι πολύ σπουδαίο σημείο και στην πρόθεσή μας είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε να υποστηρίξουμε τις υποδομές του. Το καλώδιο είναι μια αρχή που έχει κάνει η ΔΔΕ. Εμείς από την πλευρά μας θα φτιάξουμε υποδομές των υποσταθμών που θα υποστηρίξουν τη λειτουργία του καλωδίου. Επίσης θα βοηθήσουμε και θα τρέξουμε το θέμα της υδροδότησης. Αλλά ακόμα και θα βοηθήσουμε και στην ολοκλήρωση της προβλήτας που πρέπει να γίνει, μια νέα προβλήτας, για να δένουν τα καραβάκια που πηγαίνουν εκεί το καλοκαίρι. Γενικώς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε αυτό το μέρος. Λοιπόν, λέμε το τώρα. Είναι μέρος της ταυτότητάς μας, έτσι. Βεβαίως. Να επανέλθω στο που σας έλεγα. Βεβαίως είναι μέρος της ταυτότητας και του Αγίου Νικολάου, αλλά και ολόκληρης της Κρήτης. Ολόκληρης της Κρήτης. Βεβαίως. Εννοείται, ναι. Λοιπόν, λέμε τώρα για τους στόχους, λέμε για τις προτεραιότητές σας, λέμε για όλα αυτά που ονειρεύεστε, όμως υπάρχουν πρακτικά ζητήματα, κύριε Δήμαρχε, τα οποία σας δυσκολεύουν τη ζωή. Για παράδειγμα, πώς οι κοινωνικοί λειτουργοί υπάρχουν στις κοινωνικές σας υπηρεσίες και πώς μπορεί με αυτό το δυναμικό να υποστηρίξετε τα προβλήματα που έχει και ο Άγιος Νικόλαος στο κομμάτι αυτό. Έχετε δίκιο, έχουμε έλλειψη σε κάποιο προσωπικό. Απ' την άλλη, όμως, έχουμε και πολύ φιλότιμο προσωπικό αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι εκ του κάνε, δεν το συζητούμε. Σας το λέω, δηλαδή, με τα λόγου γνώσεως. Κοιτάξτε, έχουμε κάποια περιθώρια και έχουμε μια. Το κράτος έχει θεσπίσει τον θεσμό των συμβασιούχων υπό κάποιες προϋποθέσεις. Έχουμε και τη δυνατότητα, όχι ακριβώς βέβαια στις κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά σε άλλες πτυχές της δραστηριότητας του Δήμου, της βοήθειας από αναπτυξιακές εταιρείες όπου μας παρέχουν ένα βοηθητικό προσωπικό ή τεχνικό προσωπικό για διάφορα ζητήματα. Γενικώς, να σας πω, καταλαβαίνω τι συμβαίνει και για ποιο λόγο το ρωτάτε. Προφανώς διεκδικούμε παραπάνω υπηρεσίες. Απ' την άλλη όμως πρέπει να φανούμε και δημιουργικοί. Δηλαδή και δίκτυο εθελοντών χρειάζεται να ενισχύσουμε και να ενεργοποιήσουμε. Το οποίο, πιστέψτε με, υπάρχει και είναι πολλοί άνθρωποι πρόθυμοι να βοηθήσουν. Έτσι, ειδικά στα κοινωνικά ζητήματα. Έτσι. Υπάρχουν προνοιακές δομές, οι οποίες μπορεί να μην ανήκουν απευθείας στο Δήμο, αλλά ο Δήμος, εάν τις υποστηρίξει με δικές του δομές, μπορούν να λειτουργήσουν και να ανθίσουν και να καλύψουν πολύ τα προβλήματα, τα οποία μπορεί να υπάρχουν τα κοινωνικά. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε και διεκδικούμε την πρόσληψη κάποιου προσωπικού εξειδικευμένου για τις κοινωνικές μας υπηρεσίες και πιστεύω σε ένα βαθμό μπορούμε να το πετύχουμε κιόλας. Γιατί εντάξει, ανοίγουν κάποιες θέσεις, ξέρετε, συνταξιοδοτούνται κάποιοι άνθρωποι. Λοιπόν, γενικώς δεν θέλω όμως να μείνω στο παράπονο,
αλλά να πω ότι ρεαλιστικά με αυτά που έχουμε χρειάζεται και είναι η πρόθεσή μας να κάτσουμε και να δουλέψουμε. Uh-huh. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να αναπτύξουμε υποδομές που έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε. Υπάρχουν και χρηματοδοτήσεις, απλά χρειάζεται καλή οργάνωση, μελέτες, αναθέσεις μελετών, φροντίδα για να ξετρέξεις τις υποθέσεις και να φτάσουν σε ένα όριμο στάδιο. Αλλά βλέποντας ότι υπάρχουν δήμοι στην Ελλάδα που είναι στις ίδιες συνθήκες με εμάς, αλλά τα πηγαίνουν καλύτερα από εμάς, σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα. Έτσι, γι' αυτό θέλω να μείνει αυτό, ότι να αισιοδοξούμε και ότι μπορούμε να δουλέψουμε περισσότερο και να παράξουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Δήμαρχε, για να μείνουμε λοιπόν ακόμα λίγο στα πρακτικά ζητήματα που ανέφερε πολύ σωστά και η Μέρη. Τώρα, στο μέτωπο του νερού, οι αγιονικολιώτες έχουν ανησυχούν για το νερό, γιατί είναι και μια δύσκολη χρονιά, είναι μια χρονιά λειψιδρίας. Τι γίνεται λοιπόν στο μέτωπο του νερού? Βέβαια, μια ανησυχία υπάρχει. Θεωρώ ότι θα έχουμε υπάρκεια, αλλά πιο πολύ ίσως αναφέρεστε στις συζητήσεις που γίνονται για τις ΔΕΙΑΝ και τη ΔΕΙΑ. Και γι' αυτό βεβαίως. Ναι, κοιτάξτε, εμείς όπως και οι περισσότεροι δήμοι του μεγέθους του δικού μας, δεν είμαστε υπέρ της συγχώνευσης των ΔΕΙΑ, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό θα σημάνει μια έκπτωση των υπηρεσιών, των παρεχόμενων, σε μεγάλο βαθμό, διότι γενικώς αυτές οι υπηρεσίες έχουν δείξει ότι καλύπτουν τις τοπικές ανάγκες με μια αρκετά μεγάλη ευαισθησία. Τώρα, το ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα λόγω αυξημένου ενεργειακού κόστους, αυτό είναι ένα γενικό πρόβλημα του ελληνικού κράτους, θα έλεγα, και δεν μπορώ να φανταστώ ότι η συγχώνευση όλων αυτών, φανταστείτε, ας πούμε, να συγχωνευόντουσαν όλες οι ΔΕΙΑ της Κρήτης. Δεν πιστεύω ότι αυτή η συγχώνευση θα μείωνε ιδιαίτερα το ενεργειακό κόστος. Τώρα, αν μιλάμε ότι θα μπορούσαν να γίνουν συνεργασίες μέσα από το νέο αυτό εργαλείο των ενεργειακών κοινοτήτων, ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε το ενεργειακό κόστος λόγω μιας μαζικής παραγωγής ενέργειας με εναλλακτικούς τρόπους και διαφορετικούς τρόπους, αυτό μπορεί να γίνει, πιστεύω, και χωρίς συγχώνευση όλων των ΔΕΙΑ. Εν πάση περιπτώσει, εμείς συντασσόμαστε με τη γραμμή που έχει και η ίδια η ΚΕΔΕ, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, ότι δεν είμαστε υπέρ αυτών των συγχωνεύσεων. Είμαστε υπέρ του να συζητήσουμε βελτιώσεις και συνεργασίες, ειδικά για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, αλλά και τη βελτίωση των υπηρεσιών. Φάκελος υγεία, κύριε Δήμαρχε. Πολλά προβλήματα και στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, όπως βεβαίως και στα νοσοκομεία γενικότερα της περιοχής του Λασιθίου. Τα συζητούσαμε και εκτές. Έχετε μπροστά σας πάρα πολύ δουλειά και σε αυτό το πεδίο, με την έννοια, βεβαίως εσείς δεν είστε Υπουργείο Υγείας, όμως πρέπει ή θα κληθείτε να βοηθήσετε στην κατεύθυνση του να αλλάξει η κατάσταση αυτή. Ναι, κοιτάξτε, να σας πω. Όπως είπατε και εσείς, δεν είμαστε αρμόδιοι στα θέματα ειδικά της παροχής υγείας. Έτσι, αυτά είναι κρατικά ζητήματα. Όμως μας ενδιαφέρει βεβαίως πάρα πολύ. Εμάς, εκτός ότι ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει για τους συμπολίτες μας, μας ενδιαφέρει και για τους επισκέπτες της περιοχής μας. Ή, ξέρετε, τουρισμός, όπως τον γνωρίζουμε στην περιοχή μας, δεν δύναται να υπάρξει αν δεν υπάρχει ένα νοσοκομείο που λειτουργεί άρτια. Είναι αδύνατον. Ξέρετε, είναι άμεσα συνυφασμένο το ένα με το άλλο. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ τι καταιγιστική υποβάθμιση του τουριστικού μας προορισμού θα ήταν μια υποβάθμιση του νοσοκομείου μας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το πρώτο είναι οι συμπολίτες μας, οι οποίοι εξυπηρετούνται, οι οποίοι δεν είναι μόνο από τον Δήμο μας, αλλά είναι ευρύτερα και από τον υπόλοιπο νομό Λασιθίου, διότι ξέρετε ότι το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, το νοσοκομείο του Λασιθίου, είναι το κεντρικό νοσοκομείο του Λασιθίου. Έχει δηλαδή κεντρικό ρόλο, γιατί έχει κάποιες επαυξημένες, ας πούμε, κάποιες κλινικές και κάποιες υπηρεσίες που δεν έχουν τα άλλα νοσοκομεία, και εν πάση περιπτώσει είναι ο κρίκος μιας αλυσίδας με τα υπόλοιπα νοσοκομεία του νομού, που αν υποβαθμιστεί θα διαραγεί όλο το οικοδόμημα και είναι επικίνδυνο. Και ξέρετε, θα το Ηράκλειο, διότι για φανταστείτε να υποβαθμιστεί με οποιοδήποτε τρόπο το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, τι επιβάρυνση θα έχει το γειτονικό Ηράκλειο, που και το γειτονικό Ηράκλειο, ο δικός σας τόπος εκεί, έχει και αυτός επιβαρυνθεί πάρα πολύ, έτσι. Και δεν μπορεί να αντέξει και έτσι δεν είναι. Βέβαια, είμαστε μια αλυσίδα είναι όλο αυτό. Κρήτη είμαστε όλοι. Βέβαια. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε όλοι, βάσει των οργανισμών
που υπάρχουν στα νοσοκομεία, τον οργανισμό των νοσοκομείων, να γίνει η καλύτερη δυνατή, σε ρεαλιστικά επίπεδα βέβαια, αλλά η καλύτερη δυνατή αναβάθμισή τους και να στηριχθούν οι βασικές τους κλινικές και λειτουργίες, τα χειρουργεία, τους αισθησιολόγους, τους, όλα αυτά που χρειάζονται, και να δοθούν και κάποια χρηματικά κίνητρα, κάποια οικονομικά κίνητρα από το Υπουργείο, που νομίζω υπάρχει το περιθώριο σε ένα επίπεδο να γίνει, διότι αλλιώς πραγματικά πώς θα μιλάμε για μια δημόσια υγεία ποιοτική, όταν ας πούμε είναι πολύ πολύ μεγάλες οι διαφορές με τον ιδιωτικό τομέα. Καταλαβαίνετε ότι είναι αντικίνητρο για κάποιον γιατρό και για κάποιον νοσηλευτή ή για κάποιο προσωπικό του νοσοκομείου. Χρειάζεται λοιπόν ένας εξορθολογισμός και των απολαγών προς τα πάνω, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά, θα έλεγα, πρότυπα. Αυτό μην φανεί ως πολυτέλεια. Οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν υπερβολικά, δηλαδή δεν παίρνουν άδειες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται, ας πούμε. Έτσι, δεν παίρνουν άδειες, τι να σας πω τώρα. Δηλαδή δουλεύουν ασταμάτητα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, έχουμε τόσο πολλά θέματα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για τον Άγιο Νικόλαο. Δυστυχώς... Τι κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πολύ εύστοχες ερωτήσεις. Πάντως, εγώ κρατώ ότι στην επόμενη συνάντησή μας θα μιλήσουμε για την Κρίτσα, θα μιλήσουμε για την Αρχαία Ελατό, θα μιλήσουμε για το Καθαρό, θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα πανέμορφα. Βλέπω αγαπάτε τα χωριά μας. Βλέπω αγαπάτε τα χωριά μας ιδιαίτερα. Είμαι φαν, σας το είπα. Θα μιλήσουμε και για το ΒΟΑΚ, αν θα ξεκινήσει επιτέλους εκεί στην δική σας περιοχή η Δήμαρχη, αλλά αυτά στο επόμενο μας ραντεβού. Σας περιμένουμε. Με πολύ πολύ χαρά. Με πολύ πολύ χαρά. Θα μιλήσουμε και για τη λίμνη και για όλα αυτά τα όμορφα που έχετε εκεί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό σας βράδυ.